ξέρω, 2 χρόνια αναμονή, έληξαν τα εφετεία, τα δικαστήρια κτλ. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να παραλάβουμε ήδη τους 120 επενδυτές. Και θα αρχίσει η διάθεση από σήμερα κιόλας. Σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν κυρίως? Αυτό έχει χωροτηθεί από το Πανεπιστήμιο με τη σύμβαση που είχε υπογράψει η Περιφέρεια, με μικρές αλλαγές, γιατί δεν λήφθηκε. Δεν υπολόγισαν ότι υπάρχουν δωρεές σε πολλές κοινότητες που να μην ξαναδώσουμε, και ένα δεύτερο ότι δώσαν χωροθέτηση σε μικρά χωριά. Ψάχνω να βρω π.χ. στη Λάβδα Γρεβενών και βρίσκω ένα φύλακα. Ή στο Βόλιο που δεν υπάρχει κάτοικοι και είχαν απ' έξω τη Γαλατινή. Έχουμε μερικές αλλαγές. Ναι. Ναι. Άνθρωποι που θα τους χειρίζονται έχουν εκπαιδευτεί. Έχουμε υπογράψει σύμβαση, ήδη υπογραφή σύμβαση με το ΕΚΑΒ, με υλικά, όχι με λεφτά, και άρχισαν ήδη εκπαιδεύσει εδώ και 15 μέρες. Θα περιμένουμε και άλλο κύμα παραλάβεις εκπαιδευτών? Υπάρχει πρόγραμμα? Το πρόγραμμα έχω εντολή από το Περιφερειάρχη, μόλις τελειώσουν όλα αυτά τα προγράμματα, το φθινόπωρο να τους πάμε 300. Από 120 θα τους πάμε 300. Συν από ό,τι μαθαίνω, 50 υπάρχουν δωρεές, συν 50 θα πάρει ΠΕΔ, θα πάμε στο 400. Και με 3-4.000 εθελοντές καλύπτουμε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Κύριε Μαργαρίτη, από σήμερα είπατε ότι θα αρχίσει η διάθεση των επενδυτών. Ναι. Θα δοθούν 10-12 επενδυτές. Θα δοθούν σε σωματεία και συλλόγους, μέρος γνωρίζετε και αθλητικό? Σωματεία όχι, ειδική τελετή θέλουν στην ΕΠΣ, αν εννοείται αυτό. Ειδική τελετή θέλουν στην ΕΠΣ. Ειδική τελετή θέλουν να κάνουμε στην ΕΠΣ. Θα τα πάρουν σύλλογοι ή στα γήπεδα θα το προβληθούν? Σύλλογοι, σύλλογοι. Σύλλογοι και χωριά. Δηλαδή ο προγραμματισμός είναι να δοθεί και στην ΕΠΣ? Ναι, 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 έχουμε προγραμματίσει, ναι. Ναι, να καλύψουμε όλες τις ομάδες που έχουν ανάγκες, γιατί νομίζω έχετε πρόβλημα, δεν διεξάγεται το πρωτάθλημα κτλ. Διάθεση των απεινιδωτών, μια προμήθεια που την περιμέναμε όλοι μας χρόνια, μέχρι να ολοκληρωθεί ένας αγώνας δρόμου, όπως ανέφερε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Μαργαρίτης, με τη συνδρομή πολλών εμπλεκομένων, μέχρι τελικά να φτάσουμε σήμερα στο να έχουμε τους απεινιδωτές. Τους απεινιδωτές, τους οποίους θα τους τοποθετήσουμε σε σημεία, κέρια σημεία, τα οποία προκρίθηκαν έπειτα από μία μελέτη, προκειμένου να εξυπηρετήσουν στο καλύτερο βαθμό τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι θα πρέπει να μπούμε σε μία νέα κουλτούρα για να μπορέσουμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιούνται και πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται. Είναι κάτι καινούριο στην περιοχή για τον ευρύ πληθυσμό. Απεινιδωτές υπάρχουν σε κάποιους χώρους όπου πρέπει να υπάρχουν, αλλά πλέον θα τοποθετούν σε κάποια σημεία όπου θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από πολίτες. Και εδώ πέρα θα μας βοηθήσει σημαντικά το ΕΚΑΒ μέσω των εκπαιδεύσεών του, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι άνθρωποι ψύχρεμοι, άνθρωποι που να μπορούν να διαχειριστούν μια κρίσιμη κατάσταση και να ξέρουν πώς πρέπει να λειτουργήσουν. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτοί οι επενδυτές να μην παραμείνουν όσοι έχουν κλειστεί, και δεν εννοώ να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν, αχρίαστη να είναι, είναι ευχή όλων μας, αλλά πρέπει να είμαστε πάντοτε ως κοινωνία σε ετοιμότητα, ώστε να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε αν αυτό καταστεί, αν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι για μια ανθρώπινη ζωή να σωθεί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεισφορά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεπλάκησαν σε όλη αυτή τη διαδικασία προμήθειας των επενδυτών, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και όσους θα συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις, κάποιοι άνθρωποι πολύ πρόθυμα, ήδη δήλωσαν συμμετοχή και εκπαιδεύτηκαν και κάποιοι θα εκπαιδευτούν έτσι ώστε να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και η Κατερίνα η Δαδαμόγια, είναι μια σημαντική ημέρα η σημερινή και ανέλησε πολύ την όλη διαδικασία ο Γιώργος ο Μαργαρίτης. Και γιατί είναι σημαντική η ημέρα αυτή? Γιατί κάνουμε ένα σημαντικό βήμα, ένα βήμα ώστε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή εκεί όπου θα χρειαστεί, και ευχόμαστε ποτέ να μην χρειαστεί. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Οι απεινιδωτές αυτοί μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε περιστατικά, καρδιακά, αλλά δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, είναι και η ανθρώπινη ύπαρξη. Πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι και να επανεκπαιδευτούμε στη συνέχεια, πολύ δε περισσότερο να συντηρούμε αυτά εδώ τα μηχανήματα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κύριε βουλευτές, συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, εκπρόσωποι της ΕΠΣ, νομίζω ότι σήμερα πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Έφτασε η μεγάλη στιγμή, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, που περιμέναμε. Σήμερα υλοποιείται ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2018 από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και υλοποιείται με τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή.
και νομίζω ότι με αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που θα είναι οδηγός για όλες τις περιφέρειες, διαμορφώνουμε συνθήκες πολιτικής προστασίας, αλλά και διασφαλίζουμε, προλαμβάνουμε μάλλον την ανθρώπινη ζωή. Αχρίαστη να είναι, θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχιστεί και επειδή γνωρίζω την ευαισθησία σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, θεωρώ ότι είναι αυτονόητο η προμήθεια άλλων τόσο απεινιδωτών για να γεμίσει ολόκληρη Δυτική Μακεδονία με απεινιδωτές. Θέλω να συγχαρώ τον προηγούμενο Περιφερειάρχη του Θόδωρο Καρυπίδη, την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή που δούλεψε πάρα πολύ με όλες τις δυσλειτουργίες, τις ενστάσεις και τα δικαστήρια να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Να συγχαρώ τον σημερινό Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και την ομάδα εργασίας του που δούλεψαν πάρα πολύ για την υλοποίησή του. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια επιτυχής συγκυρία, γιατί ολοκληρώνεται η προμήθεια 120 αυτόματων απεινιδωτών στα πλαίσια του προγράμματος Απεινίδωση Δημόσιας Πρόσβασης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση. Η συμμετοχή της καρδιολογικής κλινικής, την οποία εκπροσωπώ στο συγκεκριμένο θέμα, είναι όχι σημαντική αλλά καταλυτική λόγω και του γνωσιακού της πλεονεκτήματος. Σήμερα ολοκληρώθηκε και υλοποιείται μια δράση που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, ένα δίκτυο αυτόματων απεινιδωτών σε κοινόχρηστους χώρους, σε αθλητικούς χώρους και σε πολυσύχναστα σημεία της περιφέρειας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης του ευνηδίου θανάτου, τόσο συχνού στις μέρες μας. Η προμήθεια των απεινιδωτών είναι το πρώτο σημαντικότατο βήμα, όμως για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση του συγκεκριμένου, επαναλαμβάνω, σημαντικού εγχειρήματος, απαιτείται πρώτον η δημιουργία δικτύου αυτόματων απεινιδωτών σε κοινόχρηστους χώρους σε όλη την περιφέρεια. Ο αριθμός των απεινιδωτών, σύμφωνα με τον μέσο όρο της Κοπενχάγης, θεωρείται μια συσκευή ανά 1000 περίπου κατοίκους. Πόλη πρότυπο στην Ελλάδα είναι η πόλη της Δράμας, με έναν απεινιδωτή ανά 1100 κατοίκους και με αναλογία ένα προς 896 κατοίκους είναι ο Δήμος Παγκαίου. Εάν θέλαμε έστω και για μία φορά να αποτελέσουμε πρότυπο, θα πρέπει να εργαστούμε όλοι για να επιτύχουμε, να έχουμε έναν εκπαιδευμένο εθελοντή ανά 100 κατοίκους. Φιλόδοξος πράγματι στόχος. Σημειώνουμε ότι η διαφορετική γεωγραφική και αστική αποτύπωση παίζει σημαντικό ρόλο. Δεύτερον, ενίσχυση του ρόλου του ΕΚΑΒ με τη δημιουργία κινητών καρδιολογικών μονάδων, οι οποίες θα παραλαμβάνουν το περιστατικό που θα έχει αναταχθεί με τον αυτόματο απεινιδωτή, ώστε να μεταφερθεί σε ασφάλεια και ταχύτητα στο νοσοκομείο. Τρίτον, βελτίωση των δομών στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, ώστε να υπάρχουν σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες μονάδες ανάγνωσης στα τμήματα των επιγόντων. Δημιουργία κέντρου διενέργειας μη αιματηρής στεφανιογραφίας, αξονικής στεφανιογραφίας, αλλά και δημιουργία αιμοδυναμικού εργαστηρίου στη Δυτική Μακεδονία για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιστατικών. Πέμπτον, εκπαίδευση πολιτών, αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων, αστυνομίας, πυροσβεστικής, στην παροχή άμεσης βοήθειας σε περιστατικά. Νομού μας, γιατί προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, κύριε συνάδελφε, Γιώργο μου, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας την σημασία και την χρησιμότητα της ανάπτυξης των δομών, των εξοπλισμών και των υπηρεσιών υγείας σε μια περιοχή, σε έναν τόπο, σε έναν νομό. Και βεβαίως αυτό δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η προαγωγή δηλαδή των υπηρεσιών υγείας είναι μια πολυεπίπεδη διαδικασία, χρονοβόρα πολλές φορές, η οποία προϋποθέτει βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, ύπαρξη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, πόρους σημαντικούς και σίγουρα αποφασιστικότητα και θέληση να επενδύσει κανείς σε αυτόν τον τομέα. Έναν τομέα τον οποίο ο πολίτης σήμερα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όταν αποφασίζει πού θα μεγαλώσει την οικογένειά του. Γιατί είναι από τα βασικά ζητήματα που αφορούν το βιωτικό επίπεδο της κάθε κοινωνίας, της κάθε οικογένειας. Άρα αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Εγώ μένω σε αυτό το πολύ σημαντικό που ακούστηκε, ότι πρόκειται για μια διοικητική συνέχεια, μια καλή απόφαση, η οποία βρήκε συνεχιστές. Αγαπητοί συμπολίτες, οι πολίτες, εσείς όλοι, θέλετε να ζείτε σε μια περιοχή και να αισθάνεστε ασφαλείς. Αυτό για να γίνει πράξη χρειάζονται οι δομές. Αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Στάθης για τις δομές, για τους ανθρώπους μας που είναι λειτουργοί στις δομές αυτές. Μιλούμε για τα νοσοκομεία μας και κυρίως μετά την επίσκεψή μου στις εγκαταστάσεις της καρδιολογικής αισθάνομαι πάρα πολύ ασφαλής και σίγουρος, αγαπητέ κύριε Διοικητά, για αυτό το οποίο γίνεται και συμβαίνει στο νοσοκομείο.
Οι πολίτες λοιπόν πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια. Αυτή είναι και η κοινωνική παρέμβαση που η αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει. Και επίσης το παρόν έργο, η παρούσα προμήθεια είναι και άλλη μια απόδειξη ότι πολλές φορές τα έργα ανάπτυξης, γιατί το θεωρώ έργο ανάπτυξης, απαιτούν όχι μόνο μία, αλλά ίσως και δύο αυτοδιοικητικές περιόδους. Είναι οι διαδικασίες που υπάρχουν και συμβαίνουν στη χώρα μας. Όμως θα πρέπει να προχωρούμε, θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τη συμβολή όλων και αυτό γιατί αντίστοιχα θα γίνει και στο μέλλον από τους επόμενους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων. Ένα ιδιαίτερα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μαργαρίτη που με ένα τηλέφωνο, χωρίς να γνωριζόμαστε, δέχτηκε το εξής. Ευχαριστούμε. Εδώ λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μαργαρίτη. Μαζί μου μεγάλη χαρά. Αυτό το μηχάνημα το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είναι στη δουλειά μου. Δουλεύω στο ΕΚΑΒ. Άμα δεν έχω αυτό το μηχάνημα, δεν μπορώ να ξεκινήσω την πάρκα. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ μετά από 3,5 χρόνια πάλι. Στα χέρια μου κρατάω τον απεινιδωτή. Ήταν διακαής πόθος της εθελοντικής ομάδας Λευκοπηγής προς τον κύριο Περιφερειάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Επίσης ευχαριστούμε τον Ηλία τον Κάτανα γιατί ήταν αρρωγός σε όλες τις προσπάθειές μας με την εθελοντική ομάδα. Να ευχαριστήσουμε την ΙΝ Περιφερειακή Αρχή και ευελπιστούμε να μην, αυτό το ο απεινιδωτής να μην χρειαστεί σε κανένα μας. Καλό είναι που θα βρίσκεται στη Λευκοπηγή για τους πολίτες. Ευχαριστώ όλους.
Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ μετά από 3,5 χρόνια πάλι. Στα χέρια μου κρατάω τον απεινιδωτή. Ήταν διακαής πόθος της εθελοντικής ομάδας Λευκοπηγής προς τον κύριο Περιφερειάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Επίσης ευχαριστούμε τον Ηλία τον Κάτανα, γιατί ήταν αρρωγός σε όλες τις προσπάθειές μας με την εθελοντική ομάδα. Να ευχαριστήσουμε την ΙΝ Περιφερειακή Αρχή και ευελπιστούμε να μην, αυτό το ο απεινιδωτής να μην χρειαστεί σε κανένα μας. Καλό είναι που θα βρίσκεται στη Λευκοπηγή για τους πολίτες. Ευχαριστώ όλους.